Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω και τι να πω. Λίγη ντροπή, λίγη τσίπα δεν έχουν αυτοί που έλαβαν ως παρακαταθήκη από τους προγόνους μας, από τους αγωνιστές του 21 αλλά και από τόσους Αγίους, τον αγώνα που αγωνίστηκαν γιατί, για του Χριστού την πίστη την Αγία. Δεν έχουν λίγο τσίπα, λίγη ντροπή και την ποδοπατούν. Ποδοπατούν την πίστη μας. Ποδοπατούν το Ευαγγέλιο για να προβάλλουν τι. Για να δείξουν ότι είναι καλοί ως φιοκάμπτες στην πενταρχία του σκότους, στους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας. Δεν έχουν οικογένειες, δεν φοβούνται το Θεό. Πιστεύουν ότι ο Θεός είναι μακριά. Έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης, η Ελλάδα μασονοκρατείται. Το 2010, εάν λέει δεν διοικείται λέει από τη μασονία. Και γράφουμε ένα πολύ ωραίο άρθρο που ελπίζω να το βγάλουμε και βιβλίο που έχει γράψει ο φίλος μας ο Χάρης και βλέπουμε τις σχέσεις των, από τα παρακλάδια, από τα απλοκάμια της μασονίας, τον Ρόταρι και τον Λάιονς,
τις σχέσεις που έχουν με την ανομαλία, με τον γυναιδισμό. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν οι εθνοπατέρες ότι ουσιαστικά με τις επιλογές, τους αυτές οδηγούν τη χώρα στην άβυσσο. Αν έβλεπαν την κόλαση, θα σκιαζόντουσαν λίγο. Αλλά ξέρετε τι βλέπουν τώρα. Ο διάβολος τους κρύβει την κόλαση και αφήνει μεγάλο το δρόμο, διάπλατο, πλατή το δρόμο, να οδηγούνται προς αυτήν. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Χριστός είναι τεθλιμένη οδός, είναι στενή οδός. Θέλει αγώνα. Θέλει εφαρμογή στις διδαχές του Κυρίου μας. Εμείς τα γράφουμε στην εφημερίδα και θα είμαι σκληρός σήμερα και να με συγχωρείτε προκαταβολικά. Η Εκκλησία θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα εάν δεν πάρει τα μέτρα τα οποία προτείνουμε από την εφημερίδα. Τα έλεγα σήμερα σε έναν δεσπότη και μου λέει, δεν τα έχουμε σκεφτεί αυτά, ούτε καν συζητήσαμε. Τι του είπα? Δέσποτα, του λέω, έχεις φανταστεί ότι με τους νόμους που έχουν περάσει ουσιαστικά διαστρεβλώνετε την αλήθεια της πίστεως και εσύ συνηγορείτε? Μου λέει, πώς θα αποδεχτείτε όλα αυτά που δέχεται ο δυτικός, όχι πολιτισμός, ο δυτικός ξεπεσμός θα έλεγα. Πέστε, θα σας πω, και του είπα ένα παράδειγμα. Μια κοπέλα στα 15 χρόνια αποφασίζει μετά από τη διαφήμιση και την πλήση εγκεφάλου που θα έχει δεχτεί στα σχολεία για την ανομαλία, για την ομοφιλοφιλία, να γίνει από γυναίκα άντρας. Περνάνε τα χρόνια. Έρχεται κοντά στην εκκλησία. Δήθεν. Προγραμματισμένη. Μεθοδικά. Πάει σε ένα δεσπότη και μετά στα 22-23, αφού θα έχει σπουδάσει κιόλας, λέει στο δεσπότη, θέλω να γίνω παπάς. Η ταυτότητα θα γράφει άντρας. Πού θα καταλάβει ο δεσπότης ότι αυτός ήταν γυναίκα πρώτα? Θα τον χειροτονήσει. Δεν έχει δικλείδες ασφαλείας. Συμμαρτυρίες. Θα βρει μπόλικες στο χώρο της εκκλησίας. Να μην μιλήσω, θα βρεθούν μπόλικες συμμαρτυρίες. Αφού λοιπόν μπει μέσα, πάει. Αποδεχτήκαμε τα πάντα. Βεβηλώσαμε το ιερό και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας εξ Κρήτης, ο διαχριστών σαλός, θα χορεύουν, λέει, οι αγελάδες και τα βόδια γύρω γύρω. Μα ήδη χορεύουν, βγάζουν το σταυρό. Έβγαλε αυτός ο αθεόφοβος εκεί ο Περιστερίου τους σταυρούς από τους ναούς. Γιατί, λέει, έτσι πρέπει να γίνουν. Ο σταυρός, λέει, πρέπει να μοιάσουμε με τις εκκλησίες που δεν έχουν τον εσταυρωμένο. Τι σε πείραζε, βρε? Έχεις τελειώσει με την κατήχηση? Ο λαός σου τον κατήχησες, τον έβαλε στο δρόμο της σωτηρίας. Αυτούς που έχεις κρεμασμένους, γιατί τώρα είναι μεγάλο το ποιμνιό σου. Στο πετραχύλι σου τους έβαλε στο δρόμο της σωτηρίας και άρχισες να ασχολείσαι με τα του ναού. Αλλά φταίμε κι εμείς. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος. Όταν, λέει, βγάζουν τα λιθαράκια, ένα-ένα τα λιθαράκια της πίστεως, εμείς δεν αντιδράμε. Δεν υποστηλώνουμε το οικοδόμημα που λέγεται εκκλησία. Το αφήνουμε έτσι. Τι θα... διαμαρτυρόμαστε. Τι θα κάνουν? Εγώ το λέω στους χριστιανούς στο Περιστέρι. Μην πηγαίνετε. Όπου πηγαίνει ο δεσπότης, να φεύγετε από τον ναό. Όπου παρίσταται ο δεσπότης, αυτή είναι. Αυτά τα μέτρα πρέπει να τηρείτε. Όπου πηγαίνει να λειτουργήσει μέσα στην περιφέρειά του ο δεσπότης, εσείς θα γυρίζετε την πλάτη και θα φεύγετε. Θα πάτε σε άλλους ναούς. Μπορείτε να το κάνετε αυτό? Εάν δεν μπορείτε, τότε μην διαμαρτύρεστε. Κάντε το. Θέλει δραστικά μέτρα.
Ποια είναι τα δραστικά μέτρα? Εμείς θα γράφουμε το Σάββατο και θα κυκλοφορείς πρώτα ο Θεός η εφημερίδα, και έχουμε γράψει αρκετά. Θα σας πω το εξής. Πρέπει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας να μην σκεφτεί τη σχέση συναλληλίας ή το πώς τι παίρνει από το κράτος, γιατί είναι υποχρεωμένο το κράτος να το κάνει. Να μην σκεφτεί ότι θα χάσουμε τους μισθούς. Στα θέματα της πίστεως προηγούνται, τα θέματα της σωτηρίας προηγούνται. Αν θέλει να έρθει σε άμεση σύγκρουση με την πολιτεία, σε άμεση, αμεσότατη, και να πει όσοι βουλευτές ψηφίσουν ή απέχουν, γιατί θα υπάρχει και αυτή η μερίδα της αποχής, ή απέχουν από το νομοσχέδιο, θα αφοριστούν, γιατί το επιτίμιο του αφορισμού είναι ένα επιτίμιο που να κλονίσει τον άλλον και να τον φέρει στη μετάνοια, όπως έφερε το Βερίκιο. Τον αφόρησε ο Καλαβρίτων, έπαθε τι έπαθε και τώρα τρέχει και γονατίζει μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς κάθε λίγο και λιγά και ζητάει συγχώρεση. Αυτό είναι το επιτίμιο του αφορισμού. Αυτοί μας φέρνουν το μεσαίωνα. Εμείς θα πρέπει να βάλουμε την πίστη. Λένε ότι είναι οι δίθεν προοδευτικοί. Τι δίθεν προοδευτικοί? Επαναλαμβάνουν και επαναφέρουν στην επιφάνεια ως λάτρεις αυτού του ψευτοδιαφωτισμού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, ψευτοδιαφωτισμού, τα όργια της εποχής εκείνης. Έχουν επαναφέρει τις μάγισσες, τα μέντιουμ. Όλοι οι περισσότεροι πολιτικοί πάνε στους μάγους και στις χαρτορίχτρες. Και χωρίς αυτούς δεν θυμόσαστε έναν που έλεγε «Αν δεν διαβάσω, λέει, το ζώδιο, δεν βγαίνω από το σπίτι». Και ήταν βουλευτής. Χαϊκάλης, πώς τον λέγαν, και ήταν ηθοποιός. Και το έλεγε, έκανε δημόσια δήλωση. Λίγη τσίπα, λίγη ντροπή. Ποιοι μας κυβερνάνε, καλοί μου χριστιανοί? Ποιους έχουμε ψηφίσει και τους έχουμε βάλει εκεί να χαργεντηρίζονται στη Βουλή, να παίρνουν τους μισθούς και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας? Αυτούς λοιπόν η Εκκλησία πρέπει άμεσα, 15 ψηφίζουν, 16 να γίνει αμέσως έκτακτη σύγκληση της ιεραρχίας και να στη Μονή Πετράκη με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο, εάν έχει τα κότσια, να τους αφορήσουν. Και αυτούς που θα απέχουν. Και ταυτόχρονα να αποφασιστεί να αναρτηθούν πίνακες με τα ονόματα όλων αυτών και να τους στείλουν σε όλους τους ναούς να τα βάλουν μπροστά, ώστε ο ιερέας και οι πιστοί να εμποδίζουν την είσοδό τους στο ναό και στα μοναστήρια. Δεν μπορούν να το κάνουν? Καλά, ας μην το κάνουν. Μην χάσουμε και την εξουσία και την πολυτέλεια που έχουμε εκεί στα επισκοπία και χάσουμε τη χλειδί της εξουσίας. Ας μην το κάνουν. Ας αφήσουν εμάς όμως να το κάνουμε. Γιατί εμείς προτιθέμεθα το Μάρτιο, με το φύλλο του Μαρτίου που θα κυκλοφορήσει πρώτα ο Θεός στις 9 Μαρτίου, να έχουμε πλαστικοποιημένο τον πίνακα και να το πάρουν οι πιστοί και να το δώσουν στους ναούς τους. Να πούμε ότι το ανέρτησαν αυτοί οι γραφικοί του στήλου της Ορθοδοξίας, άμα θέλουν να έχουν ως πόντι οι πιλάτοι να τρίβουν να πάνε τα χέρια τους, να τρίψουν, να πλύνουν τα χέρια τους. Και ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα τους κλονίσει όλους αυτούς τους καλακλοκένταυρους, να μην τους πω τίποτε διαφορετικά, της Βουλής, ποιο θα είναι? Οι ορθόδοξοι πιστοί χριστιανοί να μην τους ψηφίζουν, και όσοι πάνε στις εκλογές, είτε τοπικές είτε εθνικές, και ψηφίζουν τα πρόσωπα αυτά που έχουν ποδοπατήσει το Ευαγγέλιο και έχουν αποδεχτεί ένα αιωσφορικό νομοσχέδιο και το υπερψήφισαν, να επιβάλλεται σε όλους αυτούς γενικά το επιτίμιο της ακοινωνισίας. Εσύ, κυρία μου, λοιπόν, που έρχεσαι στην Εκκλησία και επειδή έχεις γνωστό βουλευτή νεοδημοκράτη, κάνεις το τέτοιο και πας και τον προβάλλεις μπροστά όταν έρχεσαι και πας και κάθεσαι δίπλα του, έτσι και τον ξαναψηφίσεις, δεν θα ξανακοινωνήσεις. Θα είσαι εκτός. Μπορεί να το κάνει αυτό η Εκκλησία? Θα μου πείτε, σκληρό μέτρο. Αυτά όμως πρέπει να κάνει.
Γιατί αλλιώς θα βρεθεί μπροστά σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να καταλάβει, ούτε να κατανοήσει. Θα γίνεται το έλα να δεις. Θα γίνεται το έλα να δεις. Θα χαθεί η μπάλα που λέει ο λαός. Πρέπει να το καταλάβουν οι αρχιερείς. Πρέπει να λάβουν δραστικά μέτρα. Δεν μπορεί πλέον να κάθονται και να περιμένουν και να πει «Ας θα ξεχαστεί και αυτό». Γιατί αργήσανε πολλά χρόνια. Τα γράφουμε στην εφημερίδα που κυκλοφορεί το Σάββατο πρώτα ο Θεός, τη μέρα του Αγίου Χαραλάμπους, 10 του μηνός. Γράφουμε πότε θα έπρεπε, από πότε θα έπρεπε η Εκκλησία να πάρει μέτρα. Θα τα υπενθυμίσουμε. 4 Φεβρουαρίου, προσέξτε, αυτοί έχουν συγκεκριμένα χρονικά. Όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά η έκθεση Λούνατσεκ, είπαν σε 10 χρόνια θα έχουν περάσει και στις κυβερνήσεις. Έχουν βάλει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το 2014, 4 Φεβρουαρίου, ψηφίζεται στην Ευρώπη, υπερψηφίζεται θα έλεγα, η έκθεση Λούνατσεκ. Την καταψηφίζουν το Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά επαναστάτησε η Νέα Δημοκρατία τότε. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ακολούθησαν τη γραμμή του κόμματος που ανήκουν, του Λαϊκού Κόμματος, έκαναν την επανάσταση και βγήκαν εκτός γραμμής. Ποιοι ήταν? Η Μακαρίτσα, η Γιαννάκου, η Κουτσίκου, ο Κουμουτσάκος, μία από το λαός, μία τζαβέλα δικαστικός, δεν ξέρω τι ήταν, από το ΣΥΡΙΖΑ κάποιος, το ΠΑΣΟΚ. Όλοι, εκτός, δεν υπήρχε Έλληνας ευρωβουλευτής που να καταψηφίσει αυτή την απαράδεκτη τότε έκθεση της ομοφιλόφιλης ευρωβουλευτίνας Λούνατσεκ, από την Αυστρία είχε την καταγωγή, δεν υπήρχε ούτε ένας. Ο Κουμουτσάκος αμέσως μετά την ψήφιση, πώς τον προώθησε το κατεστημένο, το υπόγειο? Ο Σαμαράς τον κάλεσε και τον έβαλε υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής. Τα ξεχάσαμε? Είχα πάει τότε, θα τα πω, γιατί και ο Πειραιός τώρα πρέπει να τα ακούσει. Είχα πάει τότε στο Μητροπολίτη Πειραιός. Του παρουσίασα την έκθεση. Θα τα θυμάται και ο ίδιος. Του είπα, Σεβασμιότατε, πρέπει να πάρετε μέτρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Η απάντησή του ποια ήταν το 14? Αυτά δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ορθόδοξη. Και να που συνέβησαν. Κάναμε τότε εκπομπή με τον πατέρα Γεώργιο τον Μεταλλινό, τον Μακαρίτη, τον αγωνιστή της πίστεως. 2 φορές παρουσιάσαμε εκπομπές από αυτή την εκπομπή που έχουμε μέχρι σήμερα, «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Τότε παρουσιαζόταν από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. 2014, Φεβρουάριος, με τον πατέρα Γεώργιο τον Μεταλλινό. Κάναμε 2 εκπομπές και εκεί έσβησε το θέμα. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Εμείς το ξαναβγάλαμε όμως. Με τον Νίκο τον Νικολόπουλο που του είχαν δώσει, ήταν παρουσιαστής στην πρωινή ζώνη στο Extra Channel. Αυτό που είχε ο Βριώνης, δεν ξέρω τώρα ποιος το έχει. Ήταν ιδιοκτήτης ένας Βριώνης. Με κάλεσε λοιπόν να μιλήσουμε για την έκθεση αυτή. Πήγα. Και συζητούσαμε και λέγαμε τα... Μάλιστα μου λέει, του λέω, κύριε Νικολόπουλε, του λέω εγώ, αυτός, λέω, ο Κουμουτσάκος που είναι και υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, είναι, λέω, παιδί θαύμα. Κάναμε αυτό το λογοπαίγνιο για να καταλάβει ο κόσμος τι γινόταν. Λέει, γιατί το λες αυτό? Αυτό, λέω, δεν είπε ποτέ τον πατέρα του πατέρα ή τη μάνα του μάνα. Και πώς την έλεγε, λέει? Πώς τους έλεγε? Έλεω, τον πατέρα του τον έλεγε γονέα Α, αυτό ψήφισε, λέω, στην Ευρώπη. Και τη μάνα του γονέα Β. Και επειδή, λέω, τα έλεγε έτσι, τα ψήφισε κιόλας. Κατά τη διάρκεια, αφού κάναμε και άλλα σχόλια, ότι θα μπει η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, όχι για να ενημερώνονται τα παιδιά όπως πιστεύουν πολλοί γονείς για πάνω στο πώς θα είναι σεξουαλικά, αλλά για να επιβληθεί η ομοφιλοφιλία από το νηπιαγωγείο. Γιατί μέσα στο πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής σιγά σιγά θα μπουν και οι εβδομάδες αλλαγής φύλου. Δηλαδή θα ντύνουν τα παιδάκια σας 5-6 χρονών,
τα αγόρια θα τα ντύνουν για μια εβδομάδα, ένα μήνα κορίτσια, και τα κορίτσια αγόρια για να ανακαλύψουν το φίλο τους. Ποιο φίλο τους ταιριάζει. Καταλάβατε τι έχει. Και τα βιβλία αυτά τα έχει γράψει ένας γνωστός και μη εξηρεταίος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διετέλεσε, μεγάλος σεξολόγος, τον οποίον η γερόντισσα, η Αγία Γερόντισσα της Κρήτης, τον έβλεπε ως δαίμονα. Είχε τη μορφή του δαίμονα και πήγαινε, δεν πήγε ο ίδιος να την επισκεφτεί ποτέ. Οι δαίμονες έπαιρναν τη μορφή του και πήγαινε να πειράξουν τη γερόντισσα. Αυτός έχει γράψει τα βιβλία για τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας τι θα τα κάνουν? Δεν θα τα ενημερώνουν σωστά. Δεν θα τα ενημερώνουν. Καλοί μου γονείς, έχετε παιδιά, πρέπει να ξεσηκωθείτε. Αφήστε τις δουλειές σας, αφήστε οτιδήποτε άλλο. Εάν θέλετε να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι, κατεβείτε την Κυριακή στο συλλαλητήριο. Η εστία πατερικών σπουδών, όχι οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς πάλι ήταν Πόντιοι Πιλάτοι. Φύγανε, γιατί είναι όπως τους αποκαλούν στα μάτια των πολιτικών μας. Τα γράφουμε μέσα στην εφημερίδα. Σκληρή εφημερίδα αυτή τη φορά. Στα μάτια των πολιτικών μας, πώς νοούνται, πώς εκλαμβάνονται οι αρχιερείς, ξέρετε? Θρασίδηλα ανθρωπάκια. Αφελή ανθρωπάκια, θα έλεγα. Στα μάτια των πολιτικών μας έτσι εκλαμβάνονται. Πάνε λοιπόν στους αρχιερείς προεκλογικά, τους τάζουνε, έρχονται αυτοί σε επαφή με υποψήφιους να αναλάβουν την εξουσία και να βάλουν και κάπου έτσι και αυτοί μαζί μέσα από αυτούς το χέρι στο δημόσιο κορβανά, να πάρουν κανένα κονδύλι. Αυτά κάνουν. Καμιά ενίσχυση. Και αυτοί τους κοροϊδεύουν από πίσω. Πάνε κάθε 3-4 χρόνια όποτε έχουν εκλογές. Και αντί να τους κλείσουν, δεν έχουν τα κότσια αυτοί, φοβούνται, τρέμουν οι αρχιερείς. Γι' αυτό τους θεωρούν ανθρωπάκια. Το είδατε, έδωσαν δικαιώματα. Οι ίδιοι άνοιξαν, έδωσαν δικαιώματα στον αφορισμένο τον πρωθυπουργό μας και έκλεισε τους ναούς. Ποιος έδωσε το δικαίωμα? Θα έρθει εμένα και θα μου κλείσει το σπίτι ή θα μου το ανοίγει όποτε θέλει? Θα λέει, θα βγαίνει στα δίκτυα. Και όμως τα έκανε. Κλείσαν τους ναούς μας. Μετά τους έκαναν, τους μετέβαλε αυτή η κυβέρνηση διαφημιστές για τα μπόλια. Βγαίνανε οι δεσποτάδες και επιδεικνύαν τα μπράτσα τους και βάλαν τη βελόνα. Τα ξεχάσαμε αυτά και τώρα είναι μετανιωμένοι, γιατί βλέπουν τις παρενέργειες από τις βελόνες. Τι να σας πω, χριστιανοί μου, δεν τα βλέπουν αυτά? Λίγο μυαλό. Τώρα ξέρετε γιατί το προχωθεί ο αφορισμένος ο πρωθυπουργός? Γιατί πλέον είναι ελεγχόμενοι αυτοί οι μπολιασμένοι. Πώς, δεν ξέρω. Βάζουν, ξέρω εγώ, τις συχνότητες στο 5G. Θα μου πούνε συνωμοσιολόγο. Εγώ από το 2010 με λένε συνωμοσιολόγο. Αλλά πολλά από αυτά που γράφαμε τότε στον τυφώνα παγκοσμιοποίησης έχουν γίνει και γίνονται. Τα περιγράφαμε τότε. Συνικαλά ο Παπούλης, ο γέροντας των αγράφων, τότε που με παρακινούσε να τα γράψω. Να πας να μιλήσεις, μου λέει, στο Βόλο. Πήγα και μίλησα και μετά μου λέει, βγάλ' τα φυλάδιο. Και βγήκε ολόκληρο βιβλίο. Τα έλεγε ο Παπούλης. Άμα, και έλεγε το εξής, την εξής φράση. Η ελληνομασονία είναι καταστροφή της Ελλάδος. 2010, ομιλία. Μακάρι να καταφέρουμε να βγάλουμε τις ομιλίες του Παπούλη. Να τα ακούσετε τι έλεγε. Τα γράφουμε βέβαια. Έχουμε, λέει, σε σύγχυση, λέει, οι αρχιερείς μας για το να μην τραβήξουν πάρα πολύ το σκηνί. Έπρεπε να κατέβουν όλοι στο δρόμο. Έπρεπε να κατέβουν στο συλλαλητήριο και όχι να λένε εμείς δεν μετέχουμε σε συλλαλητήρια και ούτε θα κυκλώσουμε τη Βουλή. Και τι θα κάνεις, δέσποτα? Και τι θα κάνεις? Εδώ Άγιος Παΐσιος άφησε το όρος, άφησε την μοναστική, την ησυχία του και κατέβηκε στο συλλαλητήριο που έγινε τότε στη Θεσσαλονίκη για τη βρωμοτενία του Καζαντζάκη. Να διαμαρτυρηθεί. Και εσείς λέτε, ναι, πώς θα αφήσετε τις ανέσεις του επισκοπείου σας και τα κρεβάτια σας και τις χαρές σας και τα τραπέζια σας? Να πάτε με το λαό?
Εσείς απλώς θέλετε να είσαστε με το λαό μέσα στην εκκλησία, περιτριγισμένους από τους ιερείς και να μην έχετε καμιά επαφή. Εκεί καταντήσατε. Συγγνώμη που σας τα λέω. Στεναχωρούμε που τα λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ψηφίστηκε μετά λοιπόν. Δεν γίνονται λέει αυτά, μου λέγει ο Πειραιός. Και γράφουν. Μα μετά τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επέκτηνε λέει το σύμφωνο συμβίωσης που ήταν για ετερόφιλους, του είχε προετοιμάσει ο Καραμαλής που είχε πιεστεί πάρα πολύ από την Ευρώπη. Το επέκτηνε λέει και για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Και όχι για τα ομόφιλα. Για τα ομοφιλόφιλα. Το επέκτηνε και προς τα εκεί. Μίλησε κανείς. Είδατε καμιά αντίδραση τότε από την Εκκλησία. Τίποτε. Αυτά είναι θέματα της πολιτείας, έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος. Και μετά, τι έγινε μετά. Ήρθε και η αλλαγή φύλου, ο νόμος αλλαγής φύλου. Και θυμάμαι τον Αρχιεπίσκοπο έξω από τη Βουλή έκανε δήλωση. Τη χαρακτήρισε τότε, το νόμο αυτό, παιχνιδίσματα. Ερχόντουσαν οι γκέι παρελάσεις, οι παρελάσεις περηφανίας, όπως Bright, Gay, Bright, πώς τις λέγανε εκεί, και πράσινα άλογα, που έλεγε, θα έλεγε και ο φίλος μου ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, και πηγαίνανε πολιτικοί, ανοίγανε το Μαξίμου και παίρνανε συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, είχε δώσει ο Τσίπρας συνέντευξη για το Gay Pride. Gay Bride, πώς θα λέγε. Ο Τσίπρας άλλωστε ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία από τα πάρτι αυτά των ομοφιλόφιλων ως δημοτικός σύμβουλος. Δεν τα ξεχνάμε, κύριε Τσίπρα. Δεν τα ξεχνάμε. Και μετά έδινε συνέντευξη στο περιοδικό και έφερε την αλλαγή φύλου, την οποία υπερψήφισαν και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και πάλι η Εκκλησία δεν κατάλαβε τίποτε. Αγρώνει γόραζε. Ούτε έκανε. Τι δουλειά είχαν οι υπουργοί να στέκονται μπροστά στις παρελάσεις. Ούτε μια ανακοίνωση δεν έβγαζε. Τις άφηνε να περνάνε έτσι. Απλώς ήταν απορροφημένοι στα ΕΣΠΑ. Χύμαρο στα ΕΣΠΑ. Τρέχανε τα λεφτά. Αυτό ήταν απορροφημένοι εκεί. Δεν είχανε ούτε το χρόνο, το λιγοστό χρόνο να ασχοληθούν με τίποτα άλλο. Τι να ασχοληθούν. Έτσι, ό,τι και να γινόταν μέσα, τα ισοπεδώναμε. Έχουμε και το θέμα εκεί με τον Κίτρους. Ναι, περιμέναμε 6-7 μήνες, Δέσποτα. Μήπως πείτε ότι έκανα λάθος που πήγα στη χειροτονία του αιρετικού του Προτεστάντη. Και όχι μόνο πήγα. Εντάξει, να παραστείς. Έκανες το λάθος να παραστείς. Αλλά να τον εκθιάζεις και να λες ότι ήρθε το Πάσχα, ήρθε η Ανάσταση πριν ακόμη φτάσουμε στο Πάσχα. Σε ποιον ήρθε η Ανάσταση, Δέσποτα? Σε ποιον ήρθε η Ανάσταση? Στον Προτεστάντη? Στον αιρετικό? Βασίλη, θα μας τρελάνουν αυτοί. Τώρα όμως που θα του κάνουμε τη μήνυση, θα λειτουργήσει το φιλάδελφο. Εμείς καλούμε. Οι αρχιερείς δεν πήραν είδηση τίποτε, δεν του κατάλαβαν? Δεν είδαν το σφάλμα να ελέγξουν το συνάδελφό τους εκεί, τον αδελφό τους? Δεν τον κάλεσαν και να του πει, έλα εδώ παιδάκι μου, οι παλιότεροι, ο Καριστίας, ο Σπάρτης. Να του πούνε, έλα εδώ παιδί μου, δεν τα λένε αυτά. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Κοίταξε, έχεις μπερδέψει το λαό σου. Όταν λες ότι άναψε το φως εκεί, μέσα στην αίρεση, τότε γιατί να πάει ο ορθόδοξος, γιατί να μην πάει και ο ορθόδοξος να ακολουθείς τον Προτεστάντη, αφού έχει φως εκεί. Δεν έχει σκοτάδι. Έλα εδώ παιδί μου, διόρθωσέ τα, να το πούν οι παλιοί. Εμείς του δώσαμε όλη τη δυνατότητα. Όχι, δεν μίλησε. Σου λέει, δεν θα τολμήσει ο Μακρύς να μας κάνει μήνυση. Όμως τολμήσαμε. Θα την κάνουμε τη μήνυση και τι ζητάμε? Ζητάμε από τους αρχιερείς, αν έχουν τα κότσια, να έρθουν μάρτυρες. Όχι να έρθουν μάρτυρες υπερασπίσεως, κατηγορίες. Να έρθουν και να πούν την αλήθεια, τι πιστεύει η Εκκλησία μας. Είμαστε το ίδιο με τους αιρετικούς. Εδώ ο Πάπας είπε χθες, εμείς θα ευλογούμε, λέει, τους ομοφιλόφιλους. Είναι αδέλφια μας. Δύο ανθρώπους που αγαπιούνται. Ο αγαπολόγος, ο αντίχριστος. Ο Πάπας, ναι, Βασίλη, αυτό είπε.
θα τους ευλογούμε, λέει, γιατί αγαπιούνται. Και εδώ θα τους ευλογούν. Γιατί σας είπα, θα μπουν από την πλάγια οδό μέσα στην εκκλησία. Και θα δείτε πρώην γυναίκες να γίνονται άντρες και παπάδες μετά. Τι θα πείτε μετά? Μη κάθεστε λοιπόν στα επισκοπία σας και να δείτε τις εξελίξεις και να πείτε κάναμε το χρέος μας, στείλαμε μια επιστολή, βγάλαμε και μια ανακοίνωση εκεί προς το λαό που έβριθε, είχε πολλά λάθη η ανακοίνωση. Το βασικότερο λάθος το επισήμανα και σε έναν δεσπότη την ώρα που μοίραζε το αντίδρο, πήγε και του είπα, λέει, η ομοφιλοφιλία καταδικάζεται από την εκκλησιαστική παράδοση, είναι στο τέλος της ανακοίνωσης. Αρχής γενομένης, λέει, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από την προσμέουσα αποστολή του Αποστόλου Παύλου. Τι λέτε, βρε? Ρε, κουνήστε το κεφάλι σας, γράφετε και στη σύνοδο. Τι έχει γίνει? Αγράμματοι είστε στη σύνοδο. Συγγνώμη, τι λάθη είναι αυτά? Ξέρετε από πότε καταδικάζεται η ομοφιλοφιλία? Από την αρχή της γένεσης. Ο Θεός δεν δημιούργησε δύο άντρες, ούτε δύο γυναίκες. Δημιούργησε, καλή μου αρχιερείς, άρσεν και θήλη. Ξέρετε τι είναι άρσεν? Ο άντρας. Ξέρετε τι είναι θήλη? Η γυναίκα. Μήπως τα ξεχάσατε κι αυτά? Περάσατε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Γιατί φοβηθήκατε μη σας πούνε μεσαίωνα? Αφού αφήνει μεσαίωνες. Κατηγορούν αυτοί, πώς το λέει ρε εσύ, είπε ο Γάιδαρος στο Πετεινό Κεφάλα. Έτσι δεν λένε? Αυτό λειτουργεί μέσα. Συγγνώμη, αυτοί φέρουν το μεσαίωνα, φέρουν τα όργια του μεσαίωνα, τα παραφύσινα αμαρτήματα, και τα φέρουν και αύριο θα είναι τα παιδιά μας. Πώς τα έχετε κατηχήσει? Αφήσατε την κατήχηση στα χέρια των ανώμων, στα χέρια των μασόνων, των τεκτόνων, των σκοτεινών στοών. Και δήθεν κάνουν κατήχηση μέσα από τα σχολεία. Και όταν ακούγονται αλήθειες, όπως αυτή θα την βάλουμε, είναι 9 λεπτά να την παρακολουθήσετε, είναι η ομιλία του Νίκου του Παπαδόπουλου, ενός αγωνιστή, εγώ του βγάζω το καπέλο. Έχει κότσια ο άνθρωπος. Δεν κολώνει πουθενά και μιλάει με την ψυχή του. Η ομιλία στην Επιτροπή τότε της Βουλής, τώρα που έγινε αυτές τις μέρες, τις 5 Φεβρουαρίου. Και τι τους είπε για το νομοσχέδιο? Είναι κατάπτυστο, λέει. Είναι χειρότερο από τη συμφωνία που συνάψατε για τα Σκόπια και πουλήσατε τη Μακεδονία. Γιατί εδώ πουλάτε την πίστη. Και βγαίνανε ο Πιπίλας, πώς τον λέγανε, Μπιρμπίλας, Πιπίλας, αυτός ο κουνιστός εκεί με τα παπαγαλάκια που βγήκε στη Βουλή. Και άρχισε και έλεγε κατηγορίες και πάλι δεν μίλησε η Εκκλησία. Να έρθουνε, λέει, όταν ζήτησε ο Παπαδόπουλος, θα τα ακούσετε, να έρθουν οι φορείς από την Εκκλησία να ενημερώσουν, να πάρουν μέρος στην Επιτροπή. Τι είπε ο πρόεδρος και εισηγητής εκεί της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, λέει, η Εκκλησία έχει τοποθετηθεί. Τι λες, βρε? Να μην σε πω, να μην σε χαρακτηρίσω. Να του πω, ρε Βασίλη. Τι λες, ρε χαζόβλακα? Γιατί μόνο έτσι σας έλεγε ο λαός. Δηλαδή οι ΛΟΑΤΚΙ και τα πολύχρωμα σχολεία που καλέσατε δεν είχαν τοποθετηθεί? Δεν έχουν τοποθετηθεί απέναντι στο νομοσχέδιο, αφού αυτοί το προωθούσαν χρόνια τώρα? Και η Εκκλησία έπρεπε να μείνει απ' έξω. Κάλεσέ τους όλους να πει και η Εκκλησία την άποψή της. Η θρησκευτική ηγεσία θα πήγαινε, ο Μητροπολίτης Μεσογείας ή κάποιος άλλος, και θα έλεγε εκεί την άποψη. Γιατί σας κλονίζει να ακούτε την αλήθεια? Αλλά τι να μου πείτε, τα ταγκαλάκια εκεί κλονίζονται όταν ακούνε για το Θεό. Έβγαινε και αυτή, λέει, η Φωτίου εκεί και έλεγε σκοταδισμός. Ποιος σκοταδισμός, κυράτσα μου? Ποιος σκοταδισμός? Εσείς φέρτε το σκοτάδι. Εμείς έχουμε το Χριστό. Ο Χριστός είναι φως. Εσείς ποιο έχετε? Τον αιωσφόρο. Ο αιωσφόρος τι χαρακτηρίζει? Το σκοτάδι. Αιωσφορικό είναι το νομοσχέδιο και όργανα του αιωσφόρου είστε κι εσείς που το ψηφίζετε. Ντροπή σας. Τι άλλο να πω? Ας ακούσουμε όμως για λίγο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να τους τα λέει, για να δείτε και τον αγώνα κάποιων ανθρώπων. Είναι μέσα στο στόμα του λύκου. Όλοι γύρω γύρω είναι έτοιμοι να τον αρπάξουν, αλλά αυτός τολμάει και μιλάει. Και μου έκανε εντύπωση
ούτε από τη νίκη δεν τον χειροκρότησαν οι άλλοι δύο που στεκόντουσαν εκεί. Δεν του έδωσαν λίγο θάρρος να του πούνε ένα μπράβο, καλά τα είπες. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Κανένας δεν τον χειροκρότησε. Γιατί, γιατί θα τον θεωρούν και αυτόν, θέλουν να του βάλουν την ετικέτα του γραφικού. Να του κολλήσουν τη ρετσινιά. Α, έτσι κάνουν. Και εμάς μας το έχουν κολλήσει. Γραφικούς, θεούσους. Βάχρα και να ζούσε ο Καδιώτης. Ας ακούσουμε όμως τον Νίκο και θα επανέλθουμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα δύσκολα αυτά χρόνια που ζούμε, που προηγήθηκαν μνημόνια, προδοτικές συμφωνίες, δημοψήφισμα που τραυμάτισαν θανάσιμα τη δημοκρατία μας, ο καθηγητής και συνταγματολόγος, μέγας καθηγητής Γιώργιος Κασιμάτης, αναφωνεί ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο δεν έπρεπε να ψηφίσουν αυτά τα πράγματα οι Έλληνες βουλευτές. Σκότωσαν την οικονομία μας για να τη σώσουν. Στο ίδιο μήκος κύματος, κύριες και κύριοι, της κατάπτωσης της νέας μητσοτακικής δημοκρατίας. Το παρόν νομοσχέδιο έχει όλα τα χαρακτηριστικά συστατικά των τριών παραπάνω κατάπτυστων συμφωνιών, συνθήκων που ψήφισαν Έλληνες βουλευτές, το Έλληνες ίσως έπρεπε να το βάλω εντός εισαγωγικών. Θυμίζει τα μνημόνια, θυμίζει τις πρέσπες, θυμίζει την κολοτούμπα δημοψήφισμα του Τσίπρα. Έχει δηλαδή πρώτον μασάζ βουλευτών. Έβαλαν υπουργό τον κύριο Σκέρτσο να κάνει μασάζ. Πού ακούστηκε σε δημοκρατία να κάνεις πλήση εγκεφάλου στους βουλευτές που εψήφισαν χιλιάδες κόσμος? Τι σκέρτσα είναι αυτά? Νέα Δημοκρατία, πονηρά φερόμενη προτάσει και κηρύσσει την αποχή, λέει στους βουλευτές της δηλαδή, απέχετε εσείς όσοι θέλετε ως Πόντι Πιλάτη και εμείς οι ασεβείς θα κάνουμε το ορθό. Πού ακούστηκε αποχή στην πατρίδα μας? Τρίτον, δεύτερον μάλλον, κηρύσσει και βλέπουμε σύμπραξη των κομμάτων, όπως στις προηγούμενες τρεις περιπτώσεις που σας ανέφερα, όπως τα μνημόνια, βλέπουμε σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας, Κασελάκη και Πασόκ. Ο Κασελάκη στην αρχή είπε κομματική πειθαρχία, τώρα νομίζω το πήρε πίσω και λέει ότι και αυτός θα προτείνει την πειθαρχία. Η Ορθόδοξη, ο στόχος του σκηνός, η Ορθόδοξη Ελλάδα, πρώτη από όλες τις Ορθόδοξες χώρες του κόσμου, να διαπράξει τη μέγιστη ύβρη στο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Του λέμε δηλαδή κατάμουτρα, δεν επίησες μόνο άσε και θύλη, όπως κηρύσουν οι Άγιες Γραφές, αλλά επίησες 10, 20, 30, 80, 100 φύλλα, κάθε σεξουαλική διαστροφή και φύλο. Δεν υπάρχει δηλαδή εσάς πατέρας και μητέρα. Δεν υπάρχει γιος και κόρη, άνδρας και γυναίκα. Δεν υπάρχει το ιερό μυστήριο του γάμου που ευλογεί την σωματική και ψυχική ένωση του άνδρα και της γυναίκας αιωνίως. Όμως, ένα να ξέρετε, οι νόμοι όπως τους έθεσε σε όλο το σύμπαν η Τριαδική Αρχή δεν μπορεί να καταπέσουν από αιωσφορικά νομοθετήματα. Το παρόν νομοσχέδιο του Σκότους μας γυρίζει αιώνες πίσω, πολύ πιο πίσω από τον Μεσαίωνα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δεν πέρασε Μεσαίωνα. Το Μεσαίωνα τον επέρασε η Δύση. Και τώρα περνά ένα μεταμοντέρνο ψηφιακό μεσαίωνα. Μια νέα Βαβέλ ορθώνεται μπροστά μας. Γυρίζει στα χρόνια του Νέρονα και του Καλιγούλα. Ο Νέρονας, αφού πρώτα έκαψε τη Ρώμη και εμείς εδώ είχαμε αντίστοιχες πυρκαγιές. Μετά εθέσπισε νομοσχέδιο γάμου ομοφιλοφίλων.
Το παρόν νομοσχέδιο της νέας τάξης, της νέας αταξίας μάλλον πραγμάτων, βάζει να διαλύσει ό,τι απέμεινε όρθιο τα τελευταία αποκαλυπτικά χρόνια στη χώρα μας. Πρώτον, είναι ενάντια στον νόμο της Αγίας Τριάδας. Δεύτερον, διαλύει τους προαιώνιους θεσμούς της οικογενείας και εξαρθρώνει όλους τους υγιείς αρμούς της ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι ένα αντεθνικό νομοσχέδιο. Τι άλλωστε έχει να προσφέρει ο γάμος των ομοφυλοφίλων, κυρίες και κύριοι, στο μείζον πρόβλημα του δημοκρατικού, του δημογραφικού, συγγνώμη. Πέμπτον, άκρος αντιεπιστημονικό. Καταργεί, όπως είπατε, κάθε έννοια βιολογίας, ιατρικής επιστήμης που διδάσκει και βλέπει στα κύτταρα, στο μικροσκόπιο, τα δύο φύλλα. Είναι άκρος παράνομο και αντισυνταγματικό, όπως σημειώθηκε. Αντίκειται στην προμετωπίδα του συντάγματος που αναφέρει το ελληνικό σύνταγμα. Θα είναι σε αρμονία με την Τριαδική Αρχή, δηλαδή με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αντίκειται στο άρθρο 3 που αναφέρει ότι επικρατούσα θρησκεία είναι αυτή του Χριστού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και οι νόμοι του πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με αυτή, δηλαδή πλήρως εναρμονισμένοι με τις διδαχές των Αποστόλων. Όσοι ξέρετε, οι διδαχές των Αποστόλων σημαίνει με τα Ευαγγέλια, την Αγία Γραφή. Δεύτερον, με τις Οικουμενικές Συνόδους, τις αποφάσεις δηλαδή, και τρίτον, με την Εκκλησιαστική Παράδοση. Αντιστέκεται και αντίκειται στο άρθρο 21, όπως πολύ σωστά σημειώθηκε, που προστατεύει το γάμο, τη μητρότητα και το παιδί. Ποιο γάμο όμως? Αυτόν που προασπίζει το έθνος μας. Αντίκειται στην απόφαση 1428 του 17 του Αρείου Πάγου, που κρίνει ανυπόστατο τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Αντίκειται στην απόφαση του Εφετείου των Αθηνών 503 του 2020, που απαγορεύει την υιοθεσία παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Ποιος νομοθέτης, κυρίες και κύριοι, θα προτάξει τα δικαιώματα ομοφυλοφίλων ανδρών που κατέκλυσαν το διαδίκτυο? Βλέπουμε άνδρες να παριστάνουν τις λεχόνες και να βάζουν ολίγων ωρών παιδιά πάνω στο στήθος τους, όπως ανέφερε προηγούμενος συνάδελφοι. Ξέρετε τι είναι αυτό? Οι μέες και οι γυναικολόγοι κάνουν αυτή την κίνηση για να ακούσει το παιδάκι την καρδιά της μάνας του και να σταματήσει να κλαίει μετά την έξοδό του από τη μητρική χιλιά. Ασεβέστατοι και αμετανόητοι άρχοντες και βουλευτές του τόπου, που τα μάθατε όλα αυτά? Ποιο επιστήμη σας σας δίδαξε? Με όλες μας τις δυνάμεις στη νίκη δεν θα επιτρέψουμε και θα αγωνιστούμε τόσο στα σαλόνια της Βουλής όσο και στα σαλόνια όλης της ελληνικής κοινωνίας για το απέσχυντο αυτό νομοσχέδιο. Όσοι από εσάς ψηφίζετε, πώς ρωτάω, πώς θα πάτε στις περιφέρειές σας? Τι θα πείτε σε αυτούς που σας ψηφίζουν? Πώς αντικρίσετε τις γυναίκες σας? Πώς αντικρίσετε τους άντρες σας? Πώς αντικρίσετε τα παιδιά σας, τις κόρες σας και τους γιους σας? Τι θα τους πείτε? Πώς αντικρίσετε τον μπαμπά σας και τη μαμά σας? Τι θα τους πείτε? Δεν έχετε ντροπή καθόλου? Και τέλος, πώς θα πάτε στην εκκλησία? Ακούστε τα, δεν πειράζει, να τα μάθετε. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, πάτε, γιατί έχει παρέλθει και ο χρόνος που είχατε δικαίωμα να μιλήσετε. Πώς θα ζητήσετε, ολοκληρώστε, παρακαλώ, τη συμμετοχή σας? Μισό λεπτό, κύριε πρόεδρε, μισό λεπτό, ούτε μισό λεπτό. Πώς θα πάτε στην εκκλησία? Πώς θα ζητήσετε τη συμμετοχή σας στα ιερά μυστήρια? Πώς θα πάρετε την ευχή του παπά? Τι θα τους πείτε? Πώς, αναρωτιέμαι. Εδώ είναι Ελλάδα, αγαπητοί μου. Εδώ είναι Ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι της Παναγίας και των Αγίων. Και επειδή το θέμα, να ξέρετε, δεν είναι απλώς πολιτικό, είναι μείζον πνευματικό θέμα, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφωνήσω. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία μας, ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε και κύριε συνάδελφε. Βλέπετε, κάποιοι τους τα λένε τώρα. Αυτά που έπρεπε να τα λέει η ιεραρχία τα ακούσατε. Αυτά που έπρεπε να λέει η ιεραρχία και να βγαίνει έξω δυναμικά, τα λέει ένας βουλευτής. Δεν εμπιστεύεται πλέον ο Θεός τους ιεράρχες μας, τους ραβδούχους που έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης απ' τα άγραφα? Βέβαια, ο γέροντας Βασίλειος Καψοκαλυβίτης, που βγάλαμε ένα ακόμη βιβλιαράκι του, επίκαιρο, πάρα πολύ επίκαιρο, γράφει μέσα: «Δυστυχώς», λέει, «το κακό έρχεται από το ράσο». Λέτε, αυτή η προφητεία του να επιβεβαιώνεται σήμερα? Το γράφουμε στο βιβλίο εδώ.
Έτσι λέει μέσα. Τι να λέει. Και λέει και άλλα πράγματα. Τα εσχρά θέλει, λέει, να τα προβάλλετε και να τα κάνετε μόδα. Και τα ιερά να τα αποδοπατείτε. Η μόδα κατάντησε αμαρτία και η αμαρτία κατάντησε μόδα. Στηρίζετε, λέει, την Ορθοδοξία. Κρατήστε γερά την παράδοση. Αυτό του λέει για μας. Άκουσα μερικούς, λέει, και λέει, θα το ψηφίσουν. Γιατί να κατέβω στην Αθήνα, να ταλαιπωρηθώ τόσες ώρες. Καλή μου γυναίκα, εσύ που είσαι στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα. Καλέ μου χριστιανέ και καλή μου χριστιανή. Την Κυριακή πρέπει να είσαι εδώ. Να αναλάβεις να δώσεις κάτι για το Θεό. Γιατί? Για να θωρακίσεις το σπίτι σου για αυτά που έρχονται. Εάν δεν παραστείς στη συγκέντρωση της Κυριακής, στο συλλαλητήριο, δεν δώσεις το παρόν, γιατί όχι να δώσεις το παρόν για τα μάτια να πεις ότι μαζευτήκαμε πολύ. Θα είναι μια μαρτυρία προς τον ουρανό. Θα λέει ο ουρανός, να ήρθε και η Ελένη, δική μας είναι. Ήρθε και ο Γιώργος από την Ιγουμενίτσα. Ήρθε και ο άλλος ο Ανδρέας από την Πρέβεζα. Και αυτός από την Πάτρα. Αυτό θα το εκτιμήσει ο Χριστός μας. Θα πει αυτοί άφησαν τις δουλειές τους, μπήκαν σε έξοδα και ήρθαν στην Αθήνα. Να υψώσουν τα χέρια όλοι μαζί, γιατί μια προσευχή θα πάμε να κάνουμε. Δεν θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτούς. Αυτοί έχουν τις μαρτυρίες, εδώ τους φτύνουν και αυτοί νομίζουν ότι βρέχει και χαίρονται. Τους σφαλιαρώνουν και λέει τι ωραία περνάμε. Γιατί θα μου πείτε ποιος τους σφαλιαρώνει. Έχουν φάει σφαλιάρες αυτοί, από τις σφαλιάρες έχουν γίνει ως φιοκάμπτες. Και ό,τι τους λένε οι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, πριν ακόμη το πούνε, το κάνουν. Πάνε να μιλήσουν αυτοί οι μαύροι και άραχνοι, τα όργανα του διαβόλου που διοικούν την Ελλάδα, πάνε να τους μιλήσουν τι θα κάνουν και λέει «Yes, man! Το κάναμε!» Λέει «Μα δεν είπα ακόμη τι θα κάνετε, ό,τι και να πείτε το έχουμε κάνει». Έτσι λειτουργούν. Τα ισοπεδώνουν όλα. Γι' αυτό καλέ μου χριστιανέ και καλή μου χριστιανή, θα είσαι στο συλλαλητήριο. Δεν έχει σημασία. Θα υψώσουμε όλα τα χέρια μαζί. Να δει ο Χριστός ότι είμαστε 10, 20, 30, 1 εκατομμύριο, πόσοι θα μαζευτούμε. Και να πει, οπ, έχω τα παιδιά μου εκεί κάτω που με θέλουν ακόμη. Που θέλουν, αγωνίζονται για να κρατηθεί η διδασκαλία μου. Για αυτούς θα επέμβω. Να δώσουμε τη δυνατότητα στην Παναγιά μας να μιλήσει στο Χριστό και να πει Γιέ μου και Θεέ μου, σε παρακαλώ, δεν βλέπεις αυτοί ότι υπάρχουν Έλληνες που αντιδρούνε? Και όσοι δεν μπορούν πάνω, οι Μακεδόνες νομίζω την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν και αυτοί συλλαλητήριο στο Λευκό Οίκο ή στο Βελίδιο. Νομίζω συγκεντρώνονται στο Βελίδιο και είναι υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως. Να πάνε εκεί. Να πάνε εκεί. Όλοι πρέπει να δώσουμε το παρόν. Όχι για να βοηθηθούμε, να θωρακίσουμε τα σπίτια μας. Κρίνεται η ζωή μας και η ζωή των παιδιών μας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έρχεται. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έρχεται. Οι γέροντες τα έχουν πει. Τι να σας πω. Να σας διαβάσω τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Να σας πω τι έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης. Έχουμε όλο το κείμενο του Αγίου Παϊσίου, το οποίο είναι επίκαιρο, πολύ επίκαιρο. Θα σας διαβάσω μόνο μία φράση από αυτό. Πιο φοβερό είναι, λέει, όταν ο διάβολος συμμαχίσει με έναν άνθρωπο διεστραμμένο, τότε κάνει διπλό κακό στους άλλους, όπως ο σαρκικός λογισμός. Όταν συμμαχίσει με τη σάρκα, τότε κάνει μεγαλύτερο κακό στη σάρκα. Και πώς συμμαχεί, λέει. Και λέει και τι θα γίνει. Για να συνεργαστεί, λέει, ο διάβολος με ένα τέτοιο άνθρωπο διεστραμμένο, πρέπει αυτός να είναι υπολογίσιμος, να έχει κακή προαίρεση και κακία. Τα λέει όλα. Και λέει και τι θα ακολουθήσει. Μας φώτισε ο Άγιος. Μετά από προσευχή και βρήκαμε αυτό το κείμενο, το οποίο έχει γράψει δεκαετίες πίσω. Και όμως αναφέρεται στο σήμερα. Αναφέρεται στο τώρα. Ιδού λοιπόν, μπορεί η ιεραρχία, έχει τα κότσια. Πέρα από τις εκδηλώσεις
και τα τραπέζια τα πλούσια που κάνει στην Πεντέλη για τον Άγιο Φώτιο, καλά είναι και αυτά, δεν τα κατακρίνουμε. Και τρέχουμε εκεί για δημόσιες σχέσεις, ο ένας με δεσπότης με τον άλλον, να ακούσουν για το δήθεν για τον Άγιο Φώτιο. Δεν πάνε για τον Άγιο Φώτιο. Να λέμε, ξέρετε γιατί πάνε? Για τη μάσα. Έχει γεύμα και έχει δημόσιες σχέσεις. Ανταλλαγές. Δεσπότης με δεσπότη. Αδελφών. Δεν είναι το φιλάδελφων. Καλά είναι και αυτά όμως. Δεν τα κατακρίνουμε. Αλλά πρώτα προηγούνται άλλα. Προηγούνται να φέρεις τη διδασκαλία του Χριστού δέσποτα από εκεί που την έμαθες εσύ, να τη βάλεις στην καρδιά του άλλου. Να τον οδηγήσεις στην αγιότητα. Σήμερα δεν τον οδηγούμε στην αγιότητα. Είμαστε απόμακροι. Ξέρετε ότι έχετε τόσο κόσμο στα πετραχίλια σας. Για τον καθέναν από αυτόν θα δώσετε απολογία όταν θα πάτε εκεί. Όπως και εμείς, οι λαϊκοί, και εμείς θα δώσουμε απολογία για όλα. Αλλά εσείς θα δώσετε πολύ περισσότερο. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι την οικογένεια ή να είμαι, ξέρω εγώ, στους αναγνώστες. Εσείς έχετε χιλιάδες κρεμασμένους και αυτοί οι χιλιάδες σας έχουν φύγει. Και ευθύνεστε εσείς. Γιατί ο Χριστός έτρεξε, δεν σας το είπε έτσι το Ευαγγέλιο. Τι είπε? Άφησε τα 99 πρόβατα και έτρεχε για το ένα. Εσείς έχετε αφήσει και τα 99. Και έχετε χάσει και τα 99 και πρέπει να τα ψάξετε. Ο Χριστός μας έψαχνε το ένα, το απολωλός. Για ψάξτε πόσα απολωλό τα πρόβατα έχετε στις Μητροπόλεις σας. Και μέσα στους ιερείς σας. Και κάτι που πρέπει να σας το πω, να δείτε και κάτι το άλλο, τον άλλο το κίνδυνο. Το καλοκαίρι, Βασίλη, πήγε ένας ομοφιλόφιλος πατέρας, πήγε το παιδί του. Έκανε ένα παιδί και το πήγε να το βαφτίσει. Και πάει εκεί να φτιάξουν τα χαρτιά πριν και λέει, πώς θα το πεις, λέει ο παπάς το παιδί, και λέει Χριστίνα και Γεώργιο. Συγγνώμη, λέει, κοριτσάκι δεν είναι? Του λέει ο παπάς. Έγινε σαν ένα νησί αυτό ο διάλογος. Και μάλιστα από στόμα σε στόμα παρουσιάστηκε τελείως διαφορετικά για να εκθέσουν την εκκλησία. Λοιπόν, του λέει ο παπάς, τρελός είσαι. Κούνα το κεφάλι σου, λέει. Είναι δυνατόν? Γιατί, παπά μου, του λέει. Είναι πολύ φυσιολογικό. Πρόσεξε τι του είπε, Βασίλη. Είναι πολύ φυσιολογικό, λέει. Θα δώσω δύο ονόματα, ένα γυναικείο που είναι το φίλο του και ένα αντρικό, και όταν θα μεγαλώσει, λέει, θα επιλέξει αυτό το φίλο του. Ο παπάς βέβαια, δεν ξέρω αν είχε μαγκούρα, τον πέταξε έξω από την εκκλησία κατευθείαν. Και υπήρχαν άλλοι από στόμα σε στόμα και μεταφέρθηκε τελείως διαφορετικά. Ότι δήθεν ο παπάς το βάφτισε και του έδωσε δύο ονόματα. Ποιος τρελός παπάς το βάφτισε? Το αλλάξανε για να εκθέσουν τον κλήρο. Πόσα τέτοια θα έχουμε? Και οι άλλοι οι δεσποτάδες που θέλουν, λένε, οι αγαπολόγοι, όπως ο Πάπας, κάποιοι από αυτοί που το είπαν έχουν πάει και έχουν σπουδάσει και στο Βατικανό και έχουν πάρει το μικρόβιο από εκεί, από τον Αντίχριστο. Κάποιος έχει μιλήσει από αυτούς για την θεολογία των κλάδων και μετά όταν του βάλανε το μαχαίρι ο Κυθύρων, ο Μεσσηνίας, όταν τον κατήγγειλε ο Κυθύρων, τον γλίτουσε ο αρχιεπίσκοπος και είπε ότι εγώ δεν μίλησα για κάτι τέτοιο, δεν το εννοούσα έτσι. Ξέρεις τι είναι η θεολογία των κλάδων? Ότι όλες οι λεγόμενες εκκλησίες, και η εκκλησία της Ελλάδος δηλαδή, αλλά και οι άλλες ιερέσεις, έχουν μερίδιο της αλήθειας και πρέπει να ενωθούμε για να βρούμε όλη την αλήθεια. Τέτοιες αχλαμάρες λένε, τέτοιες κουταμάρες. Πλάνες. Αυτοί λοιπόν τι είπανε? Να βαφτίζουμε, λέει, τα παιδιά, λέει, των ομοφιλοφίλων. Να μην τα αφήσουμε μακριά από την εκκλησία. Τι λες, ρε δέσπο, ποιος θα τα φέρνει, ρε, τα παιδιά? Κούνα το κεφάλι σου, βρε, λίγο να δουλέψει. Ο Δημητριάδος το είπε, ο Μεσσηνίας. Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Συγγνώμη που σας το λέω. Δεν είμαι εγώ πιο ξύπνιος. Λίγο έτσι κάντε. Σας έχουν χαλάσει τα εμβόλια. Μήπως δεν δουλεύετε καλά? Συγγνώμη που το λέω. Χίλια συγγνώμη. Αλλά τι είναι αυτά που λέτε? Ποιος θα φέρει το παιδί να το κοινωνήσει? Ο πατέρας, ο γονέας Α ή ο γονέας Β? Άρα, αν μπαίνουν ο γονέας Α και ο γονέας Β στο εκκλησίασμα μέσα και συμπεριφέρονται, άρα θα γίνει αποδεκτή. Θα είναι αποδεκτός. Αυτή η συνέβρεση που
ψηφίζει τώρα ο Μητσοτάκης. Προωθεί ο Μητσοτάκης. Θέλει λίγο, δεσποτάδες μου, θέλει λίγο πιο λογική. Πιο σκληρότητα. Μην υπολογίσετε τίποτα. Σκεφτείτε τη σχέση σας με το Θεό. Τίποτε άλλο. Εμένα ό,τι θέλετε κάντε. Θέλετε να πείτε ότι αυτός είναι τρελός, γραφικός, μουρλός. Πέστε το ό,τι θέλετε. Είμαι. Χειρότερος είμαι. Αιρετικός δεν είμαι όμως. Προσέξτε. Ούτε αγαπολόγος. Γιατί η αγαπολογία είναι αίρεση. Λέει ο Πατριάρχης μας, για παράδειγμα, Βασίλη, θα ενωθούμε, λέει, με τον Πάπα, να κάνουμε, λέει, μια οικογένεια και μετά ως οικογένεια θα αρχίζουμε να λύνουμε τα προβλήματα. Τι λες, βρε Πατριάρχη, πού ακούστηκαν αυτά? Θα συνευρεθεί, δηλαδή, θα εξισωθεί το ψέμα με την αλήθεια για να βρούμε ότι να διώξουμε το ψέμα? Αυτοί είναι ψεύτες. Ψεύτες είναι. Η αίρεση είναι ένα ψέμα. Διαστρεβλώνει την αλήθεια. Πώς θα μιλήσεις, η αλήθεια πώς θα πάει δίπλα? Και κάνουν δίπλα στο ψέμα και κάνουν διαλόγους. Και βγήκε μετά, βγήκε ο Μακαρίτης, ο Αυστραλίας, ο Στυλιανός, ο οποίος ήταν 40 χρόνια στο διάλογο, και είπε: ουδέν ποιήσαμε, λέει. Αυτοί οι διάλογοι ήταν, λέει, της πλάκας. Απλώς, λέει, συναντιόμαστε έτσι για τα μάτια του κόσμου. Ποιος το είπε? Ο πρόεδρος του διαλόγου με τους παπικούς. Πήγαμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, μέσα σε εισαγωγικά εκκλησιών, αιρέσεων, Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων είναι, το οποίο το έχουν φτιάξει αυτοί. Τα φτιάχνει τέτοια όργανα ο διάβολος για να μας εμπλέξει. Και πήγαμε να παραστούμε. Και τι έγινε εκεί? Πήγαμε να τους δώσουμε δήθεν, λέει, τη μαρτυρία την Ορθόδοξη. Έχετε δει κανέναν από αυτούς να γίνεται Ορθόδοξος? Εγώ δεν έχω δει ακόμη. Είναι τόσα χρόνια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, το μόνο που διακινούνται χρήματα. Χρήματα, κονδύλια. Δεν ξέρω αν τα δίνει κανένα οίκος Ροκφέλλερ για να αλλοιώνεται. Για ο διάβολος όμως δίνει κονδύλια. Τα εισιτήρια, λέει, που θα πας, λέει, στη Γενέβη. Μου έλεγε ένας, τώρα είναι και αρχιεπίσκοπος, όταν ήταν καθηγητής μου, μου λέει: κοίταξε, μου λέει, να μάθεις πολύ καλά τα αγγλικά, θα σε χρησιμοποιήσω, μου λέει, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Τότε ως φοιτητής. Ξέρετε τι έκανα? Ενώ είχα φτάσει ένα καλό επίπεδο στα αγγλικά, άρχισα να τα σβήνω από τη μνήμη μου. Δεν θέλω να μάθω, λέω, αγγλικά. Για να μην χάσω την ψυχή μου. Δεν θέλω, λέω, να μάθω. Και δεν θέλω να τα μιλάω κιόλας. Η γλώσσα των αγγέλων και η γλώσσα που έχει επικρατήσει στον ουρανό, δυστυχώς ο διάβολος στη γη άφησε άλλη γλώσσα να επικρατήσει, είναι η ελληνική. Και η ελληνική γλώσσα έχει αξίες. Τώρα το θυμήθηκα, Βασίλη, θα το ξέχναγα. Αχ, γράφουμε και ένα θέμα στην εφημερίδα, το οποίο θα προκαλέσει έτσι και λίγο ευδιάθετο. Γράφουμε για τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον ξέρεις τον Άδωνη, ε? Είναι ο ταπεινός, όπως είπε ο ίδιος, αποκάλεσε τον αυτό του, ταπεινό βιβλιοπόλη. Βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί να λέει ο Άδωνης ότι ήταν ταπεινός βιβλιοπόλης, μας τύγει όλους. Λοιπόν, και τον υποστήριξε και η Παπαδιά, λέει, της Βουλής. Του γράφουμε ένα ωραίο θέμα. Ποια είναι η Παπαδιά, ξέρεις? Έχουμε και μια Παπαδιά μέσα στη Βουλή. Η Λινού. Τη θυμάσαι, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν το είδε τον Άδωνη εκεί, άρχισε να του λέει διάφορες αυλοκολακίες. Μου θύμισε Φανάρι πάνω, που αρχίζει και ξέρεις αυτά τα αυλοκολακίες, ξέρεις, που είναι ένα φιλοφρονήσεις ο ένας προς τον άλλον. Και αφού από τα θεωρία της Βουλής, να φανταστείς, Βασίλη, από τα θεωρία της Βουλής, μπερδευτήκανε. Λέει, αυτή γιατί κάθεται στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως είναι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι έτσι όπως μιλάει? Αυτή ήταν η Παπαδιά. Αυτή, τη θυμάστε την Παπαδιά που έλεγε για τα εμβόλια? Και μετά μπήκε έτσι στη Βουλή γιατί φοβήθηκε, επειδή ήξερε τι γίνεται. Σου λέει, πάρω και την ασυλία, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο άντρας της είναι καθηγητής και είναι παπάς στο Βόλο, νομίζω, ο Δημητριάδος τον έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά η Παπαδιά να εκθιάζει τώρα τον ταπεινό βιβλιοπόλη. Και εκεί τους τα είπε, βέβαια. Και έχουμε ένα ωραίο θεματάκι, ο Άδωνης, η Παπαδιά και ο γιατρός. Ο γιατρός είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν μασάει τα λόγια του. Τους τα είπε, τα γράφουμε εκεί, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ μέσα. Εμείς εκεί, όταν το σύστημα, αυτό το σύστημα, το οποίο καταδίκασε και η Ευρώπη, προσέξτε, το Ευρωκοινοβούλιο έβγαλε ψήφισμα για το Μητσοτάκη.
καταδίκης σήμερα δημοσιεύτηκε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Ξέρετε τι ντροπή είναι αυτό? Στο χώρο που γέννησε τη δημοκρατία να λέει όλη η Ευρώπη ότι έχει καταλυθεί η δημοκρατία και δεν υπάρχει. Το φαντάζεστε τι πλήγμα είναι αυτό? Στο κύρος της χώρας μας. Και το ψήφισαν, παρόλο που προσπάθησαν να το σώσουν, το ψήφισαν οι περισσότεροι. Λέει δεν υπάρχει ελευθερία. Διακίνηση, τι ελευθερία? Εμάς την εκπομπή τώρα, άμα δώσω Μητσοτάκης την εντολή στο YouTube εκεί και στα Facebook, πώς τα λένε, την κόψανε. Ήδη έχει δώσει εντολή και δεν μας παρουσιάζουν την εφημερίδα. Στο Facebook, όταν πάμε να φτιάχνουμε κάτι, δεν μπορούμε να την προωθήσουμε, την κόβουν. Κατευθείαν. Μαχαίρι. Αυτό πάμε να κάνουμε διαφήμιση, τσακ, την κόβουν. Είναι, λέει, λάθος η φωτογραφία σας, είναι λάθος ο τίτλος σας, είναι λάθος αυτό, δεν μπορούμε, την απορρίπτουμε. Αυτά είναι εντολή από το Μαξίμου. Έχει καταλυθεί η δημοκρατία εδώ. Δεν υπάρχει ελευθερία. Εδώ παρακολουθούσαν τους πάντες. Και τη γυναίκα του μπορεί να παρακολουθούσε με το σύστημα που έχει αγοράσει. Πανάκριβο σύστημα. Ουδέποτε μέχρι σήμερα μας είπανε ποιος το πλήρωσε αυτό και για ποιο λόγο. Πληρώσαμε εκατομμύρια για να κρυφακούνε τι λέμε στα σπίτια μας. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Και ήρθε η Ευρώπη, μπαμ, κατρακεφαλιά. Στο Μητσοτάκι. Θα έρθουν και άλλες τέτοιες. Όσο αν περάσει και το νομοσχέδιο, θα έρθει και μπαμ και ένα σεισμός πάνω στα κεφάλια μας. 9 ρίχτερ μου είπε ένας. 9,2 λέει θα είναι. Λέω πού το ξέρεις, λέω, εσύ δέσποτα. Καλός δέσποτας αυτός. Μου λέει το λένε οι γέροντες. Ότι θα είναι ισχυρός δεν του λένε μόνο οι γέροντες. Του λένε και οι σεισμολόγοι. Αν τους ακούσετε, το λένε και οι ίδιοι. Λένε ότι έχει μαζευτεί φοβερό φορτίο και στην Αταλάντη και στον Κορινθιακό, αλλά είναι έτοιμο να εκραγεί και αυτό το ηφαίστειο της Σαντορίνης από κάτω, βράζει και θα βράζει τώρα που θα το πυροδοτήσει, γιατί αυτό το νομοσχέδιο είναι το φυτίλι, θα πυροδοτήσει αυτό και τα τρία ρήγματα θα τα πυροδοτήσει. Μην κάνουν και τα τρία μαζί. Και τότε θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, παμ παμ. Τι έκανε λοιπόν ο Άδωνης? Γιατί είπα για τον Άδωνη? Ο Άδωνης είναι ο Κολοτούμπας. Ξέρετε τι είναι Κολοτούμπα? Κολοτούμπας σαν τον Τσίπρα, χειρότερος από τον Τσίπρα. Είχε βγάλει λοιπόν το 2002, αν δεν κάνω λάθος, ένα βιβλίο το οποίο παρουσίαζε όλη την αρχαία νομοθεσία της Ελλάδος, δηλαδή της αρχαία της Αθήνας, την νομοθεσία της αρχαίας Αθήνας και των Ελλήνων, των τότε Ελλήνων, κατά της ομοφιλοφιλίας. Ωραίο βιβλίο. Το οποίο το έχει η πολιτεία και το πουλάει μέχρι σήμερα. Τώρα δεν ξέρω αν ακούς την εκπομπή και πάει και το αποσύρει, αλλά άμα μπείτε τώρα που ακούτε την εκπομπή μέσα στην πολιτεία, θα δείτε ένα βιβλίο κατά της ομοφιλοφιλίας από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Μα τι έγινε αυτό το παιδί? Άλλα έλεγε τότε, άλλα λέει σήμερα, τόσο πολύ προόδευσε. Γιατί η πρόοδος του Άδωνη είναι στον πλατή το δρόμο. Δεν είναι στο δρόμο που τράβηξε ο Ηρακλής, είναι στο δρόμο των άλλων. Του γλιστερό, του που κάνει κατρακύλες. Εκεί κάνεις καλές κολοτούμπες. Στο άλλο, στο στενό δρόμο δεν μπορείς να κάνεις κολοτούμπα. Δεν σε παίρνει γιατί είναι στενός. Ενώ στον πλατή δρόμο τι κολοτούμπες μπορείς να κάνεις, ό,τι θέλεις. Αυτό που πάει στην κόλαση δηλαδή. Έβγαζε τέτοιο βιβλίο ο Άδωνης. Άλλα έλεγε και τώρα δεν τον ενοχλούνε ότι οι παλιές δηλώσεις που τις βγάζουν κάποιοι στα μέσα ενημέρωσης και λέει αυτά έλεγε τότε, αυτά λέει σήμερα, τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Αυτός ο ταπεινός βιβλιοπόλης δεν είχε ιδέες, δεν κράτησε τις αξίες, τις ιδέες του? Τι έγινε, γιατί τις χάλασε? Τι ήταν αυτό, ποια ήταν η αιτία? Μήπως ζυγίσανε, γιατί και σε κάποιον άλλον ζυγίσανε. Παλιό πρωθυπουργό, όταν το ρώτησα γιατί δεν μιλάς, μου είπε ότι εσύ, λέει, άμα έχεις την οικογένειά σου φυλακισμένη κάπου, τι θα έκανες? Του λέω δεν θα έκανα τίποτα. Γιατί πιστεύω στον Χριστό. Τι θα μου κάνα στην οικογένεια? Θα φύγει και η οικογένεια? Αυτοί έτσι έχουν συνηθίσει να σκοτώνουν. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Γιατί ο Θεός, καλοί μου χριστιανοί, προσέξτε. Προσέξτε το αυτό. Αν δεν επιτρέψει να φύγει μία τρίχα από το κεφάλι σας, δεν θα φύγει.
Δεν πάτε να τραβάτε τα μαλλιά σας. Ρε, η τρίχα δεν θα πες. Θα είναι τόσο γυρά γιατί θα έχει πει ο Θεός να μην πες τρίχα. Τέτοιος είναι ο Θεός μας. Ό,τι επιτρέπει λοιπόν, το επιτρέπει για το καλό μας. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος εδώ. Προσέξτε, στη δύσκολη κατάσταση λέει Βασίλη. Θα φέρουν, λέει, αυτά τα πράγματα, θα φέρουν πολλές δυσκολίες. Θα στριμώξουν ανθρώπους, μοναστήρια. Η εκκλησία, ο μοναχισμός θα τους κάνει κακό. Ποια εκκλησία? Όχι θρησκευτική ηγεσία. Άλλο αυτό που είχε μέσα στην εγκύκλιο η ανώτατη αρχή της εκκλησίας. Α, και αυτό χτύπαγε άρχη. Ποια ανώτατη αρχή? Η θρησκευτική ηγεσία του τόπου έπρεπε να πει, δεν έχουν λίγο ταπείνωση? Στείνει στο προς λαό. Λοιπόν, τι λέει εδώ λοιπόν? Θα τους κάνει κακό γιατί θα τους εμποδίσει στα σχέδιά τους. Μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση, όχι κοσμικά. Γι' αυτό επικροτούμε. Μπράβο στο Μητροπολίτη Χίου που θα κάνει αγρυπνία. Στις 14 του μηνός θα κάνει αγρυπνία και θα προσευχηθούν, θα γονατίσουν οι χριστιανοί στη Χίο και θα ζητήσουν από το Θεό την παρέμβασή του. Να μην περάσει αυτός ο νόμος που φέρνει την Ελλάδα, όχι κατώ, πολλά πολλά χρόνια πίσω. Την καταντάει μεσαίωνα, σκοταδιστική χώρα. Χώρα οργίων, παραφύσιν, αμαρτημάτων, να το πούμε έτσι. Θα γονατίσουν λοιπόν οι χριστιανοί στη Χίο και μακάρι να πάει όλη η Χίος στο Θεό και θα παρακαλέσουν. Αυτά είναι τα όπλα μας, οι αγρυπνίες. Εκεί, παπά μου, μη κάθεσαι, μην νομίζεις ότι θα χάσεις το μισθό. Το μισθό τον έχεις χαμένο. Γιατί σε λίγο θα φύγεις. Μπορεί να είσαι 50, 60. Η έξοδος ετοιμάζεται. Να κοιτάς εκείνο το μισθό. Αυτό σου είναι ο μισθός που πρέπει να πάρεις. Μην κοιτάς λοιπόν, μην υπολογίσεις το μισθό σου. Πάρε την παπαδιά σου, πάρε τα παιδάκια σου και κατέβα κάτω στην Αθήνα. Να υψώσεις και εσύ τα χέρια. Να σε δει ο ουρανός και να πει, να ήρθε και ο Παπαγιώργης, ήρθε και ο πατήρ Παναγιώτης, ήρθε και ο πατήρ Εμμανουήλ, ήρθε και ο πατήρ Διονύσιος. Τα παράτησε όλα και ήρθε μαζί με την οικογένειά του. Να προσευχηθεί και αυτός, να μπει στον, να πει ο ουρανός, να τα παιδιά μου, κοίταξε, σηκώθηκαν ένα εκατομμύριο, 100, όσο και να είμαστε, 1 εκατομμύριο παιδιά και κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Να μην τους αφήσω έτσι. Και τι θα κάνει, θα μου πείτε, ο Θεός? Έχει το λόγο. Βρε, άμα διαβάσουμε το ψαλτήριο, μπορεί να τρέμει μόνο η Βουλή, να πάρει φωτιά από μέσα. Γιατί τα γκαλάκια τρομάζουν. Την άλλη φορά που διαβάσαμε ψαλτήριο, τότε στη Συμφωνία της Μακεδονίας, ο άλλος τρίλιζε σαν να ήταν μεθυσμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Και τα σχολίαζε. Ποιος το σχολίασε? Ο Γεωργιάδης του σχολιάζει. Λέει, τι είχε πάει? Τσίπουρα είχε πιει, λέει, και ήρθε να μιλήσει. Και εμείς διαβάζαμε, εγώ δεν μίλησα καθόλου. Διαβάζαμε το ψαλτήριο απ' έξω. Τώρα, άμα είμαστε περισσότεροι, στις 15 του μηνός, να έρθουν και οι δεσποτάδες. Μπροστά θα τους βάλουμε. Να διαβάσουμε όλοι μαζί το ψαλτήριο. Και οι παπάδες. Ίσχυ. 100, 200, 300, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα. Και μόνος μου θα είμαι, θα πάω. Είμαι τρελός εγώ. Γραφικός, θεούσος όπως με λένε. Και μόνος μου να είμαι, θα πάω εγώ να το διαβάζω. Άλλωστε, ένας τρελός θα έγραφε για τον Τρελογιάννη το βιβλίο. Θέλω να του μοιάσω. Και μόνος μου να είμαι, θα πάω. Αλλά φανταστείτε να είμαστε καμιά πεντακοσαριά ή χίλιοι και να διαβάζουμε ψαλτήριο. Θα πάθει ό,τι έπαθαν τα τείχη της Ιεριχού η Βουλή. Όταν ο Ιησούς του Ναβί απ' έξω με πεάνιζε, ύμνους προς το Θεό πεάνιζε. Δοξολογίες προς το Θεό πεάνιζε. Τα τείχη έπεσαν. Θα μου πείτε, τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε τη Βουλή? Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεούλης. Αυτοί θα τρέχουν όμως, ξέρετε, τα γκαλάκια. Όταν ακούνε το, γιατί έχει πολλά στη Βουλή τα γκαλάκια, Βασίλη, γεμάτο. Φουλ! Λεγιώνες μέσα. Όταν λοιπόν ακούνε το ψαλτήριο, αρχίζουν και τρέμουν. Το έχω ζήσει εγώ στον πατέρα Παναγιώτη. Όταν ερχόταν κανένας δαιμονισμένος, έβλεπε στα ταγκαλάκια, τρέμανε μόλις τον παππούλι. Αρχίζαν και τον βρίζανε. Τότε, έτσι θα κάνουμε. Αυτό θέλουμε να επιδιώξουμε. Το όπλο μας είναι το ψαλτήριο.
και μη φοβόσαστε τίποτε. Κατεβείτε οικογενειακώς κάτω. Θωρακίστε τα σπίτια σας. Είναι μαρτυρία προς το Θεό. Δεν είναι διαμαρτυρία προς το Μητσοτάκη. Ποιος τον έχεσαι αυτό, συγγνώμη που το λέω και αυτό. Φτάνει εκεί. Έχω φτάσει μέχρι εδώ. Δεν ασχολούμαστε με αυτόν. Εμείς πάμε να προσευχηθούμε. Και πού πάμε να προσευχηθούμε? Εκεί που καταλύεται το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα καταλύεται. Στην πλατεία Συντάγματος λοιπόν πάμε για να προσευχηθούμε. Για να τηρήσουν αυτά που πρέπει να τηρήσουν, τον νόμο. Έτσι είναι οι χριστιανοί. Μην το αφήσετε λοιπόν. Μην το αφήσετε. Και οι νέοι και τα νέα παιδιά όλοι να κατέβετε κάτω. Και μη φοβόσαστε τίποτε. Αυτοί μπορεί να ραντίζουν, άγγελοι θα καθαρίζουν. Γιατί σε κάθε συγκέντρωση αυτοί ψεχάζουν από πάνω. Κάνα δύο μέρες πριν, 15, θα αρχίζουν να ψεχάζουν. Γιατί θα μας νομίζουν ότι είμαστε, ξέρετε, για να μας κλονίσουν τα νεύρα. Αλλά αυτή τη φορά και να ψεχάσουν, όπως ψεχάζαν τότε στους αγανακτισμένους και τα βλέπαμε από εδώ τις γραμμές, από εδώ τρίγωνα κάνανε, τετράγωνα, οχτάγωνα κάνανε πάνω. Βλέπαμε τους αγανακτισμένους λοιπόν και φεύγανε. Κάτι παθαίνανε οι άνθρωποι και δεν το καταλαβαίνανε. Ένιωθαν δειλία. Ο χριστιανός δεν είναι δειλός. Θα πάει κάτω και θα προσευχηθεί. Και ξέρετε, όταν προσεύχεται, θα έρθουν άγγελοι. Όπως έλεγε ο Παππούλης, ο πατήρ Παναγιώτης κάποτε, λέω, γέροντα, λέω, έκανες μια ευχή για τους ψεχασμούς έξω. Ναι, παιδάκι μου, λέει. Και λέω, πού αποσκοπούσε? Να πάρουν τη σκούπα οι άγγελοι, μου λέει. Τόσο απλά. Και να το σκουπίσουν, να το καθαρίσουν. Άρα και αυτό, ακόμη και αυτά να ρίξουν από δύο μέρες πριν για να μας καθυλώσουν εκεί να νομίζουν ότι είμαστε, θα τα καθαρίσουν άγγελοι του Θεού. Θα έχουμε μαζί τους Αγίους μας. Να πάρετε και από μια εικονίτσα. Τον Άγιο που αγαπάτε. Τον Άγιο Χαράλαμπο. Που θα γιορτάζει την προηγούμενη στις 10. Πάρτε τους Αγίους. Πάρτε τον Άγιο Ακύλα και Πρίσκυλα. Που ήταν προστάτες του γάμου και της οικογένειας. Πάρτε μια εικονίτσα μαζί. Και ήθελε ο μακαριστός, ο αρχιεπίσκοπος, αυτός ο Λεβέντης ο αρχιεπίσκοπος, γιατί σε τέτοια τολμούσε. Πατούσε το χέρι του κάτω και έλεγε, δεν κάνω πίσω. Γι' αυτό και έφυγε γρήγορα. Τον βοηθήσανε να φύγει γρήγορα. Τι έλεγε αυτός ο Λεβέντης? Να βάλουμε, λέει, την Ακύλα και την Πρίσκυλα ως απέναντι στον ψευτό Άγιο που μας έχουν κάνει εισαγωγή, τον Βαλεντίνο. Και βλέπεις τα έσχη. Πας στο τζάμπο και βλέπεις τι μπορεί, δίθεν τριαντάφυλλα και από μέσα είναι σόβρακα τρύπια. Για να γιορτάσουν, λέει, τον Βαλεντίνο. Τι να πω, χριστιανοί μου, τι να πω, τα έχω χαμένα. Να με συγχωρείτε που τα λείπα έτσι, λίγο χήμα σήμερα. Δεν σας έχω συνηθίσει έτσι. Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Ας μην μείνουμε σε αυτή τη χειμέρη ανάρκη που έχουν μπει, στη μόνιμη χειμέρη ανάρκη που έχουν μπει οι αρχιερείς μας. Ας ξυπνήσουμε εμείς τουλάχιστον. Ας μην τους ακούσουμε μια φορά που λένε εμείς δεν μετέχουμε στα συλλαλητήρια. Και πότε τους ακούσαμε στα εμβόλια, τους ακούσαμε να σιωπούν όταν γινόντουσαν οι γκέι παρελάσεις, όταν άλλαζαν το φύλο. Τότε δεν μιλούσαν, ήταν μουγκοί. Και τώρα ας παραμείνουν μουγκοί τουλάχιστον. Τώρα μιλάνε γιατί σκέφτονται ότι τα θρασίδηλα αυτά, αφελή ανθρωπάκια όπως τους θεωρούν οι πολιτικούς, οι πολιτικοί μας, θα πρέπει να κάνουν, να κρατήσουν την κοινωνία, την ειρήνη στην κοινωνία. Ποια ειρήνη? Εδώ η διασαλευτή του λέει η Ευρώπη. Δεν υπάρχει δημοκρατία, λέει, στην Ελλάδα. Ποιος το λέει? Αυτή που εκθιάζει ο Μητσοτάκης στην Ενωμένη Ευρώπη. Βγήκε το Ευρωκοινοβούλιο και του είπε ξεκάθαρα: δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Υπάρχουν. Τι υπάρχει, θα ρωτούσα εγώ. Δικτατορία. Μια ρατσιστική κυβέρνηση. Ρατσιστική κυβέρνηση υπάρχει. Θεωρεί τους χριστιανούς, διώκει τους χριστιανούς με τρόπο φασιστικό. Κλείνει τους ναούς. Τους λέει πώς θα πάνε μέσα. Τους δίνει καρναβάλια να μπουν μέσα με μάσκες.
για να γελιοποιεί το Θεό μας, τον Χριστό. Και βλέπουμε τις κυρούλες και τις κυριούλες και τους κυρίους παλιούς να πάνε να φοβούνται. Τι φοβάσαι βρε άνθρωποι την αρρώστια? Γιατί φοβάσαι την αρρώστια όταν ακούς ότι ο Χριστός είναι ιατρός ψυχών και σωμάτων? Εσύ γιατί φοράς τη μάσκα μέσα στο ναό? Δεν ντρέπεσαι λίγο? Τι φοβάσαι, μη κολλήσεις? Φοβήθηκες και έκανες τον πόλη. Τώρα φοβάσαι και έβαλες και τη μάσκα. Αύριο τι θα κάνεις χειρότερο? Πώς, τι θα πεις στον Χριστό? Θα πεις με έκανε ο Μητσοτάκης καρναβάλι και δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά? Βγάλ τον και έλα αντίθετα. Και είπαμε, εγώ θα χαρώ τον αρχιερέα αυτόν που θα επιβάλλει γενικό επιτίμιο ακοινωνισίας σε όσους χριστιανούς ορθοδόξους, δεν μιλάω για τους άλλους, σε όσους χριστιανούς ορθοδόξους ψηφίσουν αυτά τα ρεμάλια, τους ΛΟΑΤΚΙΔΕΣ, βουλευτές. Έτσι τους ονομάζουμε. Εμείς θα βγάλουμε το Μάρτιο, σας το υπόσχομαι. Θα βγάλουμε ένα φυλάδιο έτσι μεγάλο, ένα πλαστικοποιημένο φυλάδιο με τα ονόματα όλων αυτών που θα υπερψηφίσουν αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο και θα το στείλουμε, θα το βάλουμε στην εφημερίδα. Εσείς όσοι το παίρνετε, να το δίνετε στον παπά της ενορίας σας να το βάλει μπροστά. Ελπίζω ο δεσπότης να μην έχει αντίρρηση, να μην ενοχληθεί ο βουλευτής της περιοχής που θα ψηφίσει, αλλά να μην τολμήσει να μπει και μέσα. Αυτά είχα να σας πω, χριστιανοί μου. Χίλια συγγνώμη. Το Σάββατο κυκλοφορεί εφημερίδα με το βιβλίο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Μιλάει για τη Βασιλεύουσα αυτή τη φορά ο Άγιος Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης. Θα πάμε στη Βασιλεύουσα γρήγορα. Ας δώσουμε μαρτυρία από τώρα. Να δώσουμε μαρτυρία Χριστού. Θα δείτε πώς θα αλλάξουν άμεσα τα πράγματα. Θα ταλαιπωρηθούμε, λέει κάποιοι. Άλλοι θα το θεωρούν, θα δοξολογούμε το Θεό. Και κάποιοι θα ξοφλούν χρέη. Αμαρτίες δηλαδή, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τα γράφουμε αναλυτικά στο στήλο της Ορθοδοξίας. Και θα δείτε και άλλα πράγματα μέσα. Πολύ σημαντικά. Να είστε όλοι καλά. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής. Συγγνώμη για αυτά που ξέφυγαν μερικές φορές. Ελπίζω να με ξέρετε και σας ξέρω πλέον καλά. Δεν είμαι έτσι, αλλά έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και κάποιος πρέπει να τα πει. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι και ραντεβού την Κυριακή 3 η ώρα στο Σύνταγμα. Θα σας περιμένουμε. Θα είμαστε όλοι εκεί. Να μην λείπει κανένας. Όλες οι ενορίες της Αθήνας, αλλά και από όλη την Ελλάδα, από την Κόρινθο, από την Πάτρα, από την Καλαμάτα, να σηκωθείτε και να έρθείτε. Με όποιο μέσο μπορείτε, ακόμη και με το κτέλ. Θα θωρακίσετε με την παρουσία σας στα σπίτια σας. Πιστέψτε με, έτσι είπε ένας Άγιος Γέροντας ασκητής. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.